Τη συμμετοχή 150 νέων από 22 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά τις εργασίες του το 4ο Διεθνές Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλία. Η πρωτοβουλία με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη και σύνθημα «Αλλάζοντας τη Θεσσαλία, αλλάζοντας την Ευρώπη» διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πρόκειται να διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Αυγούστου στην Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα. Παράλληλα δείχνει και κάτι άλλο, ότι ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Βγάζουμε σε μια δύσκολη και σκληρή χρονική στιγμή για τη χώρα προς τα έξω ένα μήνυμα ότι μπορούμε και διοργανώνουμε επιτυχημένες μεγάλες συναντήσεις. Είμαστε κοντά, συνεχίζουμε να ακούμε τους νέους ανθρώπους. Συνεχίζουμε να τους ενισχύουμε τους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα δοθεί καταρχήν η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν γύρω από θέματα ευρωπαϊκής φύσεως που αποσχολούν πρωτίστως τους νέους ανθρώπους. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στις επιτροπές είναι μεταξύ άλλων η κοινή αγροτική πολιτική, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας, το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ακόμη να εγγυηθούν τα εργασιακά δικαιώματα σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, η ανεργία των νέων, η γλωσσική πολυμορφία και ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να προστατευτεί η βιώσιμη χρήση του νερού. Η ιδέα ουσιαστικά ξεκίνησε 1,5 χρόνο πριν, όπου είχαμε την πρώτη ιδέα για να οργανώσουμε ένα συνέδριο στον τόπο μας στη Θεσσαλία. Σιγά σιγά, ύστερα από πολλές συναντήσεις και αρκετές ώρες δουλειάς, είχαμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα στο μυαλό μας και μια ιδέα την οποία ξεκινήσαμε να υλοποιούμε. Ψάξαμε διάφορα μέρη στη Θεσσαλία στα οποία μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε το συνέδριο και ύστερα από πολλές προσπάθειες στην αναζήτηση υποστήριξης η Περιφέρεια Θεσσαλίας μας βοήθησε. Οι νέοι θα χωριστούν σε επιτροπές και θα συζητήσουν θέματα ευρωπαϊκού αλλά και εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματος χάρη η κοινή αγροτική πολιτική και η θέση των τοπικών επιχειρήσεων στη διεθνή οικονομία. Οι εκδηλώσεις μας θα συνεχιστούν στη Λάρισα με μια καλλιτεχνική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου.